Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Νομίζω θα είχατε περισσότερους γιατρούς αν είχε επικεντρωθεί ο στόχος στους κυρίως ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο. Δυστυχώς οι ειδικευμένοι περισσότερο έχουν κουραστεί, βαριούνται ή τα Σαββατοκύριακα τα αναζητούν περισσότερο για ξεκούραση. Επειδή το θέμα ήταν λίγο βαρύ, σκέφτηκα να το ελαφρύνω λίγο. Πάντως όλοι αναγνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αφορά ένα μεγάλο τμήμα του μευτικού πληθυσμού. Έτσι βλέπουμε ότι και το Αμερικάνικο Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων και το Βασιλικό Κολέγιο έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες που αφορούν την αντιμετώπιση των παχύσαρκων και υπέρβαρων εγγύων. Και όταν μιλάμε για παχυσαρκία εννοούμε βάρος σώματος με BMI πάνω από 30 και σε αυτή την παχυσαρκία υπάρχει πάλι άλλος διαχωρισμός, η τύπου 1 παχυσαρκία με BMI μεταξύ 30 και 35, η τύπου 2 πάνω από 35 έως 40 και η τύπου 3 ή η νοσογόνος παχυσαρκία με BMI πάνω από 40. Είναι επίσης γνωστό ότι περίπου διπλασιάστηκε ή τριπλασιάστηκε τα τελευταία 10 έως 20 χρόνια το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων παγκοσμίως και ένα περίπου 20% του νέου πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες είναι πλέον υπέρβαρες ή παχύσαρκες και αυτό μας αφορά πάρα πολύ όσους κάνουμε μευτική σήμερα. Είναι εμφανής η διαφορά των παχυσάρκων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπετε ότι όσο πιο κόκκινο ή καφέ είναι το χρώμα, τόσο πιο μεγάλη είναι η επίπτωση της παχυσαρκίας και βλέπετε πώς άλλαξε σταδιακά μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ποσοστό των παχυσάρκων και υπέρβαρων ατόμων. Έτσι, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου το 66% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, που ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές θα μείνει έγκυες, είναι υπέρβαρες και παχύσαρκες. Τι γίνεται στην Ελλάδα, βλέπετε το χρώμα της, περίπου 18% είναι το ποσοστό παχυσαρκίας στην Ελλάδα και αν βάλουμε και τους υπέρβαρους είναι περίπου στο 60% που είναι ένας μέσος όρος της Ευρώπης. Είμαστε δηλαδή περίπου στο μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών. Όσον αφορά το θέμα που θα μας απασχολήσει, όλοι έχουμε βρεθεί στην κατάσταση αυτή να έχουμε να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα σε μια γυναίκα η οποία είναι υπέρβαρη και στην οποία κυριολεκτικά έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε από πού θα δούμε, τι θα δούμε και πότε θα το δούμε καλύτερα. Και όλοι θα θέλαμε να κάνουμε υπερήχο σε κάποια γυναίκα η οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερη προσοχή και θα μπορούσαμε να δούμε μεγαλύτερη ακρίβεια τις δομές τις οποίες θα θέλαμε να ελέγξουμε. Όσοι κάνουμε υπερηχογραφήματα σε εγγύους θα πρέπει να ξέρουμε ότι η παχυσαρκία έχει δύο βασικές επιπτώσεις στην κύηση και που μας αφορά. Το ένα είναι ότι αυξάνει η πιθανότητα για συγγενείς ανομαλίες, αυξάνει η πιθανότητα για εμβρυϊκή μακροσωμία, αυξάνει η πιθανότητα για ενδομητρίους θανάτους και όσον αφορά τις συγγενείς ανομαλίες, εκείνο που κυρίως αυξάνουν οι ανομαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, του προσώπου και της καρδιάς. Και άλλες βέβαια ανομαλίες έχουν αναφερθεί που αφορούν διάφορα συστήματα, αλλά κυρίως θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στο πρόσωπο. Η μόνη συγγενής ανομαλία από την οποία φαίνεται να είναι προστατευμένα τα έμβρια των παχυσάρκων εγγύων είναι η γαστρόσκηση. Πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η γαστρόσκηση είναι μειωμένη σε γυναίκες με παχυσαρκία. Και οι μελέτες που αφορούν τις επιπτώσεις αυτές είναι πάρα πολλές. Τις βλέπετε εδώ πέρα, αυτές και άλλες περισσότερες. Πώς συσχετίζεται η παχυσαρκία με την αυξημένη επίπτωση γενών ανομαλιών δεν έχει αποδειχτεί ακριβώς. Φαίνεται ότι υπάρχει σίγουρα μία συσχέτιση ενός υποκλινικού διαβήτη, μια διαταραχή στο ζάχαρο των γυναικών αυτών. Οι διάφορες δίαιτες που ακολουθούν κατά καιρούς, όπου χάνουν βάρος, ξαναπαίρνουν κτλ., τις κάνει να έχουν έλλειψη διαφόρων ιχνοστοιχείων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη διάπλαση του εμβρίου. Φαίνεται ότι σε υπέρβαρες γυναίκες τα επίπεδα του φωλικού οξέως είναι κατώτερα του μέσου όρου και αυτό έχει αποδειχτεί και ακόμα και σε χώρες οι οποίες κάνουν εμπλουτισμό της τροφής με φιλικό οξύ.
Και επίσης ότι η τροφή που λαμβάνουν δεν είναι καλής ποιότητας, τις παχαίνει μόνο, δεν τους προσφέρει τα εχνοστοιχεία τα οποία τους είναι απαραίτητα και τέλος τα αυξημένα επίπεδα της ινσουλίνης σε συνδυασμό με τα αυξημένα τριγλυκερίδια και το αυξημένο ουρικό οξύ, όπως και η περιστρογονεμία στις παχύσαρκες γυναίκες, φαίνεται ότι από μόνη της μπορεί να είναι τερατογόνοι παράγοντες. Η δεύτερη επίπτωση της παχυσαρκίας, η οποία μας χαλάει αυτή την ισορροπία, είναι η δυσκολία που έχουμε εμείς να κάνουμε σωστή απεικόνηση των δομών του εμβρίου σε έναν περιχογραφικό έλεγχο της ανατομίας του εμβρίου στο δεύτερο τρίμηνο. Και βλέπουμε καθαρά σε αυτές τις εικόνες πώς είναι οι εικόνες χειρότερες σε γυναίκες με παχυσαρκία σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες έχουν φυσιολογικό βάρος. Οποιαδήποτε δομή συνήθως είναι πιο δύσκολο να απεικονιστεί σε γυναίκες με παχυσαρκία ή στις υπέρβαρες γενικότερα γυναίκες. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, όπως αυτή εδώ, η οποία αφορούσε πάνω από 10.000 υπερηχογραφήματα σε υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες, η οποία δείχνει αυτό που είναι αποδεκτό από όλους, ότι το υπερηχογράφημα στις παχύσαρκες γυναίκες είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα λίπους, το λίπος συνήθως συγκεντρώνεται κάτω από τον ομφαλό μέχρι την ηβική σύμφυση, στη θέση δηλαδή που εμείς κάνουμε το υπερηχογράφημα και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την εκτέλεση του υπερηχογραφήματος. Έτσι, πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να παρατείνουμε το χρόνο της εξέτασης, να φέρουμε τη γυναίκα δεύτερη φορά, να τη σηκώσουμε, να καθίσει αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να δούμε αυτά που θέλουμε να δούμε. Έτσι και αυτή η μελέτη έδειξε ότι όσο πιο μεγάλο είναι το BMI, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί το υπερηχογράφημα επαρκώς. Επίσης έδειξε ότι όταν έβαλαν ένα στόχο να δουν τουλάχιστον 10 δομές στο έμβριο, όσο μεγάλο είναι το BMI, τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα να τις δουν. Όσο μεγάλο είναι το BMI, τόσο έπεφτε αυτή η πιθανότητα. Εκείνο που είδαν επίσης ήταν ότι οι δυσκολίες ήταν περισσότερες όσον αφορά το πρόσωπο και την καρδιά. Ενώ αντίθετα δεν είχαν μεγάλη διαφορά η απεικόνιση της ροδόκου κύστης, του εγκεφάλου, του στομάχου και των αγκείων του οφαλίου λόρου. Άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα έδειξε ότι ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει ένα υπερηχογράφημα σε υπέρβαρες γυναίκες είναι μεγαλύτερος, η πιθανότητα να επαναληφθεί το υπερηχογράφημα είναι μεγαλύτερη, ο αριθμός των υπερηχογραφημάτων τα οποία απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ανατομίας ενός εμβρίου είναι μεγαλύτερος και η ηλικία κύησης με την πάροδο των ημερών και των υπερηχογραφημάτων μεγαλώνει, άρα η μέση ηλικία κύησης που θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος του εμβρίου είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες αυτές. Και τέλος, το κυριότερο, ότι βρίσκουμε λιγότερα ευρήματα στις παχύσαρκες εγκύους, δηλαδή χάνουμε πολύ περισσότερα. Και ιδιαίτερα σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι είχαν δυσκολίες να απεικονίσουν από αυτούς τους δείκτες, από αυτούς τους δείκτες χρωμοσωμικής αναμαλίας, κυρίως την αυγενική πτυχή, τα αγκεία του ομφαλίου λόρου και τις υπερχογενείς αιστείες της καρδιάς. Άλλη μελέτη έδειξε τα αντίστοιχα, ότι αυξάνονται ο αριθμός των υπερηχογραφημάτων, αυξάνονται οι επανέλικοι κτλ. Τόσο στα βασικά υπερηχογραφήματα που γίνονται στην Αμερική, όσο και στα πιο αναλυτικά, στο αναλυτικό υπερηχογράφημα ελέγχου της ανατομίας, τα ευρήματα ήταν σταθερά, ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το υπερηχογράφημα στον χρόνο που πρέπει, θα πρέπει να ξαναφέρουν τις γυναίκες, θα πρέπει να επανελέξουν και θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα υπερηχογραφήματα τα department που ασχολούνται με τους υπερήχους στην κύηση. Ιδιαίτερη δυσκολία είχαν να απεικονίσουν δομές στο πρόσωπο, το προφίλ του και του εμβρίου και την καρδιά και τα αγκεία της καρδιάς σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στις παχύσαρκες εγκύου σε σχέση με αυτές που είχαν φυσιολογικό βάρος. Είδαν επίσης ότι η καλύτερη απεικόνιση στις φυσιολογικού βάρους γυναίκες, στις υπέρβαρες και στις αυτές που ήταν παχύσαρκες με παχυσαρκία τύπου 1, ήταν γύρω στις 20 εβδομάδες, λίγο πριν τις 20 εβδομάδες.
Ενώ σε αυτές που είχαν παχυσαρκία τύπου 2 ή τύπου 3, σε αυτές που ήταν με BMI πάνω από 35 και πάνω από 40, έπρεπε να περιμένουν λίγο περισσότερο, περίπου μια εβδομάδα αργότερα, για να έχουν την καλύτερη απεικόνηση. Άρα συστήνουν σε αυτή τη μελέτη, υπάρχουν και μελέτες όμως που πιστεύουν ότι δεν, κάτι που δεν το βρίσκεις στις 20, δεν το βρίσκεις στις 21 εβδομάδες. Συστήνουν λοιπόν σε υπέρβαρες γυναίκες να καθυστερούμε λίγο την διενέργεια του περιοχωρεύματος, να ξεπερνάμε τις 20 εβδομάδες, να πηγαίνουν προς 21 εβδομάδες. Τα πλέον δύσκολα συστήματα που είπαμε ότι απεικονίζονται με το υπερηχογράφημα στις υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα και η καρδιά. Και αυτή η μελέτη, λίγο παλιότερη, το 2004, έδειξε ότι στη νοσογόνο παχύσαρκία η πιθανότητα να μην απεικονιστεί όπως πρέπει, να έχουμε μη ικανοποιητική απεικόνιση της καρδιάς και του κεντρικού νευρικού συστήματος, έφτανε και ξεπερνούσε το 50%. Σε νεότερη μελέτη της ίδιας ομάδας φάνηκε ότι αν επαναλάβανε το υπερηχογράφημα, αν έκανα ξανά υπερηχογράφημα στις ίδιες γυναίκες μία εβδομάδα αργότερα, το ποσοστό αυτό έπεφτε δραματικά και πάλι όμως στην νοσογόνο παχυσαρκία ήταν περίπου 15 φορές μεγαλύτερο από ότι η πιθανότητα να έχουν ένα μη ικανοποιητικό υπερηχογράφημα από ότι σε μία γυναίκα η οποία είχε φυσιολογικό βάρος. Όσον αφορά την ανιχνευτική ικανότητα, πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τα ευρήματά μας, πόσο πολλά μπορούμε να βρούμε σε μια γυναίκα η οποία έχει φυσιολογικό βάρος και σε μια γυναίκα η οποία είναι υπέρβαρη ή παχύσαρκη. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι είτε έκαναν το βασικό υπερηχογράφημα, είτε έκαναν υπερηχογράφημα πιο αναλυτικό σε γυναίκες οι οποίες είχαν παράγοντες κινδύνου ή είχαν ευρήματα από το βασικό υπερηχογράφημα παθολογικά, σε γυναίκες οι οποίες ήταν παχύσαρκες, με νοσογόνο παχυσαρκία, είχαν στατιστικά σημαντική μικρότερη ανιχνευτική ικανότητα με το υπερηχογράφημα. Πάντοτε δε μένει ένας υπολοιπόμενος κίνδυνος, κάτι να έχουμε χάσει. Αυτό το κάτι που μπορούμε να έχουμε χάσει ήταν πολύ μεγαλύτερο στις γυναίκες με την παχυσαρκία σε σχέση με αυτές οι οποίες είχαν φυσιολογικό βάρος και αυτό ήταν εμφανές σε όλες τις ομάδες χαμηλού ή υψηλού κινδύνου, εκτός ίσως από την ομάδα αυτή η οποία αφορούσε μόνο τις διαβητικές εγγύους, στις οποίες το συγκεκριμένο κέντρο δεν βρήκε στατιστικά σημαντική διαφορά. Κάτι άλλο δε που πρόσεξαν ήταν ότι δεν έχαναν σε ποσότητα πράγματα, δεν έχαναν μόνο σε ποσοστά πράγματα, περισσότερο στις γυναίκες της παχύσαρκης, αλλά έχανε και περισσότερα. Είχαν περισσότερες παθολογίες, τις οποίες δεν μπορούσαν να τις ανακαλύψουν όσο αύξανε το BMI. Λιγότερα στο BMI στο φυσιολογικό, περισσότερα στις υπέρβαρες και περισσότερα στις παχύσαρκες, άρα έχαναν και περισσότερες ανομαλίες. Τη μελέτη Faster που περισσότεροι γνωρίζετε, με πάνω από 8.500 περιστατικά υπέρβαρων εγγύων, έδειξε ότι πράγματι η ανιχνευτική ικανότητα του υπερηχογραφήματος πέφτει σε παχύσαρκες εγγύους. Και μάλιστα πέφτει όχι μόνο το ποσοστό, τη ευαισθησία του, αλλά ανεβαίνει και τα ποσοστά των ψευδών θετικών αποτελεσμάτων σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Ήταν βέβαια η μόνη μελέτη η οποία έδειξε κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες μελέτες, η οποία έδειξε ότι ο αριθμός των συγγενών ανομαλιών δεν ήταν αυξημένος στις παχύσαρκες γυναίκες σε σχέση με αυτές που είχαν κανονικό βάρος. Και μάλιστα για τα πιο συχνά ευρήματα, όπως ήταν η κύση χοριδών πλεγμάτων ή η υπερηχογενής αισθήσεις στην καρδιά, φαίνεται ότι οι παχύσαρκες γυναίκες είχαν περίπου 30 με 40% λιγότερη πιθανότητα να έχουν αυτά τα ευρήματα. Πιο πρόσφατη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το τμήμα, το συγκεκριμένο το οποίο έκανε υπερηχογραφήματα στην εγκυμοσύνη, όταν είχε υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες, είχε πολύ περισσότερη δουλειά να κάνει, έφερε τις γυναίκες 2 και 3 φορές προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα υπερηχογράφημα, έκανε πολύ περισσότερα υπερηχογραφήματα και σε χώρες τέτοιες όπου το cost benefit είναι υπολογίσιμο, είδαν ότι αυτό τους στήχησε σε εργατοώρες και σε χρήμα. Από τις γυναίκες με νοσογόνο παχυσαρκία, μόνο ένα 20% ολοκλήρωνε το υπερηχογράφημα με την πρώτη φορά.
Οι περισσότερες ήταν το 80% αναγκασμένες να ξανάρθουν δεύτερη και τρίτη φορά. Τώρα, όσον αφορά την ακρίβειά μας, όσον αφορά το βάρος, όλοι έχουμε μια αμφιβολία πόσο θα βγει το παιδί τελικά, ιδιαίτερα στα ανώτερα ή στα κατώτερα όρια, όταν κάνουμε υπερηγοράφημα σε παχύς αργές εγγύους. Φαίνεται ότι είτε γιατί έτσι είναι, είτε γιατί εμείς δίνουμε περισσότερη προσοχή, οι μετρήσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα σε σχέση με την πραγματικότητα, σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες έχουν φυσιολογικό βάρος. Φαίνεται δηλαδή ότι είμαστε εξίσου καλοί στο να βρίσκουμε το βάρος με σχετικά καλή απόκληση, είτε είναι λεπτές οι γυναίκες, είτε είναι παχύσαρκες. Τι γίνεται στα δίδυμα? Πρόσφατη μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι οι διαφορές στις παχύσαρκες από ό,τι στις κανονικού βάρους γυναίκες δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, άρα και στις δίδυμες κοιήσεις τα πάμε αρκετά καλά όσον αφορά τη μέτρηση του βάρους. Όλοι γνωρίζουμε τη δυσκολία που έχουμε στις γυναίκες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε υπερηχογράφημα και είναι παχύσαρκες, έγκυται σε δύο παράγοντες. Το ένα είναι ότι το έμβριο είναι πάρα πολύ μακριά από την κεφαλή μας. Πρέπει να πάμε σε πολύ μεγάλο βάθος. Και το δεύτερο είναι ότι ο ήχος πρέπει να περάσει από πολλά στρώματα λίπους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας του υπερήχου να απορροφάται μέχρι να φτάσει στο στόχο και μέχρι να επιστρέψει στην κεφαλή μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια tips, κάποιες τεχνικές, οι οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε εκείνη την ώρα και να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση. Στον πίνακα αυτό συνοψίζεται αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε κατάλληλα το μηχάνημά μας. Τα μηχανήματα έχουν ρυθμίσεις. Τα περισσότερα μοντέρνα μηχανήματα έχουν ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως setting για παχύσαρκες γυναίκες. Μπορούμε να πατήσουμε αυτό και να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Θα μειώσουμε την συχνότητα για να πάει πιο βαθιά ο ήχος. Ή θα πατήσουμε διάφορα φίλτρα όπως είναι το SRI και άλλα, ή τις αρμονικές για να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Άρα πρώτον εκμεταλλευόμαστε όλες τις δυνατότητες που έχει το μηχάνημά μας. Το δεύτερο είναι να αλλάξουμε θέση στην κεφαλή μας. Να πάμε να σηκώσουμε, συνήθως έχουν ένα φλάπι οι γυναίκες αυτές, οι πολύ παχύσαρκες, να σηκώσουμε λίγο το λίπος που υπάρχει πάνω από την ιβική σύμφυση και να πάμε ακριβώς από κάτω. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μας βοηθάνε οι ίδιες να κρατάνε λίγο την κοιλιά τους. Ή μπορούμε να τις γυρίσουμε στο πλάι και να πάμε από τις λαγώνιες, από τους λαγώνιους βόθους, όπου το λίπος είναι λιγότερο. Ή άλλοι πάνε μέσα από τον ομφαλό, χρησιμοποιούν και την διακολπική κεφαλή των υπερήχων για να ελέγξουν δομές. Σε γυναίκες που παρακολουθούμε εμείς, μπορούμε να τις φέρουμε και πιο μπροστά στις 15 εβδομάδες να κάνουμε διακολπικό υπερηχογράφημα σε διάφορες φάσεις, ώστε να ελέγξουμε και από πιο νωρίς την ανατομία τους. Σε περίπτωση που είναι βαθιά το κεφάλι και δεν μπορούμε να το δούμε όπως πρέπει, μπορούμε να κάνουμε διακολπικό υπερηχογράφημα ή να περιμένουμε να γυρίσει το έμβριο θέση ώστε να βρούμε πιο κατάλληλη τομή για να πάρουμε αυτό που θέλουμε να δούμε. Και τέλος θα πρέπει να πληροφορήσουμε τους γονείς ότι το αυξημένο BMI της γυναίκας έχει επίπτωση στην ποιότητα του σκάν το οποίο κάνουμε. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταγράφουμε στο χαρτί που τους δίνουμε και να τους λέμε τις δυσκολίες που υπάρχουν, ότι ούτως ή άλλως το υπερηχογράφημα δεν βρίσκει τα πάντα, έχει περιορισμούς, αλλά εδώ υπάρχει ένας περιορισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ βασικός, που αφορά την σωματοδομή της γυναίκας και αυτό θα πρέπει να καταγράφεται ευκρινώς και να δίνεται και στους γονείς να γίνει κατανοητό. Επίσης θα πρέπει να καταγράφονται όλα όσα είναι αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν. Αν έχει μια δίδυμη ή πολύδυμη εγκυμοσύνη, αν έχει μια ολή κεσαρικής από προηγούμενη κεσαρική, αν έχει νομιώματα, όλα αυτά θα πρέπει να καταγράφονται, διότι θα πρέπει και εμείς να είμαστε κατά το δυνατόν κατοχυρωμένοι ότι εδώ είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου ό,τι μπορέσαμε προσπαθήσαμε να το κάνουμε καλύτερα και να μπορέσουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Εδώ φαίνεται οι θέσεις στις οποίες μπορούμε να τοποθετήσουμε την κεφαλή μας. Θα πρέπει να γυρίσουμε τη γυναίκα αριστερά, δεξιά ή εμείς να πάμε από το πλάι. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια ή θα πρέπει να έχουμε διευκολύνσεις τέτοιες στο κρεβάτι που θα ξαπλώσει η γυναίκα, ώστε η γυναίκα να μπορεί να αλλάζει θέση, ή θα πρέπει κάποιος να της κρατάει την κοιλιά, ιδιαίτερα σε γυναίκες, ιδιαίτερα παχύσαρκες με νοσογόνο παχυσαρκία. Αποτελέσματα των τεχνικών, των φίλτρων τα οποία χρησιμοποιούμε φαίνονται εδώ πέρα. Όσο πιο καλές είναι οι εικόνες,
όταν μπουν σε ενέργεια αυτά τα φίλτρα από ό,τι ήταν η αρχική εικόνα πριν κάνουμε setting στο μηχάνημα. Με τη χρήση των αρμονικών ή με διάφορα φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούμε ή τέλος αλλάζοντας τη θέση. Εκεί που έχουμε μια εικόνα αφλού, για παράδειγμα εδώ στους νεφρούς, ότι υπάρχουν πολυκυστικοί νεφροί, τι ακριβώς γίνεται, όταν αλλάξουμε θέση, ο νεφρός απεικονίζεται καλύτερα, μπορούμε να δούμε ακριβώς τις κύστες, πώς ξεχωρίζει μία από την άλλη, πώς φαίνεται η ουροδόχος κύστη, αν φαίνονται οι ουρητήρες, τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, για να το δούμε καλύτερα. Ένα άλλο κόλπο που μπορούμε να κάνουμε ορισμένες φορές είναι, σε περίπτωση που βλέπουμε ότι το έμβριο είναι πάρα πολύ μακριά από την κεφαλή μας, να γεμίσουμε την ουροδόχο κύστη με ούρα. Και έτσι η μήτρα να ανέβει λίγο πιο ψηλά, να έρθει λίγο πιο κοντά μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα της απεικόνησης. Ή τέλος στην καρδιά, να χρησιμοποιήσουμε έχρωμο ντόπλερ, όπου πλέον τα αγγεία μπορούμε να τα δούμε με το έχρωμο ντόπλερ, ενώ στην ασπρόμαυρη απεικόνηση δεν έχουμε τόσο καλή εικόνα. Για τη διακολπική περιχογραφική παρακολούθηση το είπαμε, ότι μπορούμε να τις φέρουμε πιο νωρίς και να ελέγξουμε άλλη μια φορά ενδιάμεσα τι γίνεται με η περιχογράφηση με διακολπικό, όπου βλέπουμε αντίστοιχες εικόνες που θα τις δούμε στις 20 εβδομάδες, ή να πάμε από τον οφαλό που μικραίνει η ποσότητα του λίπους στην οποία έχουμε να διασχίσει το υπέρηχος. Και τέλος, συμπεραίνοντας, θα πρέπει να έχουμε τα εξής στο μυαλό μας. Έχουμε να κάνουμε μία υπέρβαρη ή μία παχύσαρκη γυναίκα. Εδώ οι πιθανότητες για συγγενείς ανομαλίες αυξάνουν σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Προσοχή κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στο πρόσωπο. Πάντοτε πρέπει να το διενεργεί κάποιος ο οποίος έχει ιδιαίτερη εμπειρία. Αυτό το περιγράφημα δεν είναι απλό, είναι δύσκολο. Τις περισσότερες φορές εξαρτάται βέβαια και από το λίπος της γυναίκας, την ποιότητα του λίπους, πώς είναι κατανεμημένο. Πολλές φορές, αν υπάρχει κέντρο, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει εξεταστής, να έρθει ο ένας, να ξεκουραστεί, να έρθει ο επόμενος, να την ξαναφέρουμε τη γυναίκα ή να τη γυρίσουμε αριστερά-δεξιά, να κάνουμε όλα αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το μηχάνημά μας, να βάλουμε τα ειδικά settings. Καλύτερα θα πρέπει το ραντεβού μας να το κλείνουμε μετά τις 20 εβδομάδες. Βέβαια, αν το κλείσουμε πολύ αργά, μετά δεν έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε σε περίπτωση που βρεθεί κάποια συγγενής ανομαλία. Και το βασικότερο, θα πρέπει να πληροφορούμε τους γονείς για όλους τους περιορισμούς που έχει το υπερηχογράφημα στις παχύσαρκες εγγύους, και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταγράφουμε ευκρινώς στο χαρτί το οποίο θα τις δώσουμε, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς τη μεγαλύτερη κατοχήρωση. Και τέλος, θα πρέπει να τις πούμε σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν μείνει έγκυες, αλλά έρχονται σε εμάς. Θέλοντας να πάρουν συμβουλές για την μελλοντική τους εγκυμοσύνη, θα πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Ότι θέλεις, κυρία μου, να μείνεις έγκυος, θέλεις να έχεις από εμάς την καλύτερη αντιμετώπιση, θέλεις να πάρεις τις πληροφορίες που εμείς μπορούμε να σου δώσουμε, τότε χάσε βάρος για να σου πούμε ακριβώς την πληροφορία που θέλεις να λάβεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.